Λύση στο πρόβλημα χιλιάδων πολιτών δίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου. Το επόμενο διάστημα, δύο δικηγόροι πρόκειται να στελεχώσουν το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου για να διεκπεραιώνουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε προσφέρει αυτή τη λύση, ως έστω προσωρινή. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι πλέον θα έχει αρχίσει να λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Φιλοδοξούμε να διαρκέσει αυτό περίπου ένα εξάμηνο και μετά πλέον να δοθεί η οριστική νομοθετική λύση όπως πρέπει να δοθεί, τουλάχιστον αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό έγινε μετά από την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, και μετά από προσπάθειες και δικές μας για να μπορέσει να γίνει ο όλος συντονισμός και να ξεπεραστούν τα διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια. Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο παρελθόν η μεγάλη αναμονή, αφού εκτός των άλλων καθυστερούσε και η μεταβίβαση ακινήτων. Μάλιστα, η έλλειψη νομικών τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα η πράξη συμβολέων, αγωγών, δικαστικών αποφάσεων, αιτήσεων και άλλων υποθέσεων να αποστέλλονται στα κτηματολογικά γραφεία Άρτας και Μυτιλίνης. Με τον τρόπο αυτό, πλέον, εφόσον οι καταχωρήσεις θα γίνονται πιο σύντομα, θα μπορούν και οι αγοραπολισίες να γίνονται με περισσότερη ασφάλεια και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να μην φτάνουμε στο σημείο να ματαιώνονται αγοραπολισίες εξαιτίας της καθυστέρησης του κτηματολογίου. Βέβαια, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές πράξεις και βέβαια τώρα ένα κτηματολογικό γραφείο όπως είναι το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου με τόσο όγκο δουλειάς, να μην αστερείται δικηγόρων και να αναγκάζεται οι υποθηκοφύλακες να στέλνει τις πράξεις στην Άρτα και στη Μυτιλίνη, καταλαβαίνετε ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Τους νομικούς θα πληρώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος μέχρι τον Ιούλιο και στη συνέχεια θα αναλάβει το ίδιο το κτηματολόγιο. Εμείς θα το πληρώνουμε. Έχουμε μια συνάντηση εντός της εβδομάδας και με κάποιους άλλους φορείς, τον Συμβολογραφικό Σύλλογο, το ΤΕΤΑΚ, με τους οποίους είχαμε ούτως ή άλλως μια συνεννόηση. Ενδεχομένως θα δώσουν και αυτοί κάποιον, θα συμβάλλουν στη δαπάνη. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αναμένεται να δώσει λύση σε χιλιάδες πολίτες και να αποσυμφορήσει το κτηματολογικό γραφείο, ενώ οι υποθέσεις θα εξετάζονται με γρήγορους ρυθμούς.